Ο άλλος ρε, αυτός ρε. Α, ναι, λες τον αυτό, ναι, ρε. Ο Τζοβάνης ρε. Α, που έπεσε παλιά. Που περπάταγε. Αυτός ο περπατητής, ο Τζοβάνης. Ναι, ναι. Έβαζε γκολ, κυρίες και κύριοι. Και, λέγε, και μετά γονάτιζε. Και έδειχνε ψηλά στο τα Θεό, ουράνια. Στο Θεό. Ο άλλος ο δικός μας ο Καραγκούνης που τον προσκυνάνε όλοι οι φιλάθροι. Και μετά. Τι γίνεται μετά. Ξαπλώνει στον καζό και προσκυνάει αυτός τους φιλάθροι. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη ας πούμε σέβας και θρησκευτικό συνέστημα. Στο γήπεδο έφαγες. Στο οποίο. Ε? Έφαγες λέω. Δηλαδή έφαγα τσίπισα λίγο για το ποτό. Γιατί έχω το ουίσκι και με πειράζει λίγο στο έντερο. Λοιπόν και γι' αυτό τον λόγο υπάρχει αυτή να πούμε η συχοπέζα. Τι να πρώτο πω να πούμε για το ποδόσφαιρο. Για το ποδόσφαιρο, ναι. Ωραίο άθλημα, ρε, το ποδόσφαιρο, να πούμε. Υπάρχει κάτι άθλημα από το ποδόσφαιρο. Όχι, κυρίες και κύριοι, και όλοι πρέπει να πηγαίνουμε να βλέπουμε. Μπράβο. Γιατί, όπως είπαμε και πριν... Άμα δεν δεις πώς δεν θα έχεις δει. Είναι θρησκεία, ρε. Ναι. Το ποδόσφαιρο είναι θρησκεία. Είναι θρησκεία, είναι δηλαδή η θρησκεία... Του ποδοσφαίρου. Του αθλητισμού. Γιατί υπάρχουν και αθλήματα που δεν είναι πολύ θρησκευτικά. Όχι, όχι. Υπάρχουν. Κοπηλασία δεν είναι θρησκευτικό. Έχεις δει εσύ τα. Κάνα παπά, έχεις δει κανένα παπά να κάνει κοπηλασία. Ενώ παπάδες θα παίζουν μπάλα, εγώ έχω δει. Όλοι οι παπάδες παίζουν μπάλα, όλοι. Μπράβο. Και υπάρχει και που κάνουν και τους ύμνους. Τους ύμνους θρησκευτικούς. Μέσα στο ναό έχουν για Θεό το δικέφαλα έτο. Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά δεν είναι τυχαία πράγματα. Yeah, γι' αυτό yeah. Να στέλνετε τα παιδιά σας στο γήπεδο να μάθουν και ελληνικά. Γιατί εκεί ακούς και μαθαίνεις και τη γλώσσα μας. Ακούς τη γλώσσα, μαθαίνεις την καλά. Ακούς και δύο-τρεις κουβέντες παραπάνω που δεν λέγονται μέσα σαν να πούμε στα βιβλία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μπορείς. Λοιπόν. Αυτά σε γενικές γραμμές, κυρίες και κύριοι. Ό,τι να είναι. Του είχα μάθρο που να μας πει. Ρε, όταν είχα επιστημονικά, άστα σε μένα. Εντάξει, κάνω πάσο. Κάνω πάσο. Πάει το πάλι. Δοκιμάσαι να πω ξεβουλωτικά. Ξεβουλωτικά. Έτσι ακούω λίγο βουλωμένο. Α, για να επιστρέψουμε και όλα εκεί που είχε ξεκινήσει η εκπομπή για την υγεία. Κυρίες και κύριοι. Γιατί η θρησκεία είναι υγεία. Η θρησκεία είναι υγεία. Και το ποδόσφαιρο είναι αρρώστια. Είναι αρρώστια, παιδιά. Μετά από ώριμες συζητήσεις, επιτέλους κυβέρνηση και αγρότες συμφώνησαν. Έτσι, τα τρακτέρ παραμένουν στους δρόμους, ενώ εντείνονται οι κινητοποιήσεις που κρατούν χωρισμένη την Ελλάδα στα 2, στα 3, ίσως και στα 4. Τώρα, κομμάτια, όλα. Ελλάδα. Πω πουθενά. Μιλάτε εδώ! Τικούργο! Τι κάνεις παιδάκι μου, είσαι καλά! Κλείτε αυτό το πράγμα! Γιατί δεν αφήνεις τους ανθρώπους να πάνε στη δουλειά τους. Τι κάνεις εδώ. Έκανα μπλόκο. Έκοψα το πλατό στα δύο. Το δικό μας το πλατό. Άσε βρε άνθρωπε μου τους ανθρώπους να πάνε στη δουλειά τους. Όχι. Πού το βρήκες αυτό. Μου το έδωσε καλού μου. Έκοβε τον καζό. Τον καλού μου, ο καλού μου. Και μου τον έστειλε ο Μαγκίνας για καλό. Άντε βρε αγοράκι μου. Άσε τον κόσμο να περάσει να πάει να κάνει τη δουλειά του. Νόμος είναι το δίκαιο του αγρότη. Του αγρότη. Ακολουθούν διαφημίσεις. Γεια σας. Όλοι θέλουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος που να μπορεί να σταθεί πιο αποτελεσματικά δίπλα μας. Αυτό το κράτος δεν γίνεται με δανεικά. Δηλαδή γίνεται, απλά δεν μας δανείζουν άλλα. Γι' αυτό σας παρακαλώ το 2009 πληρώστε τους φόρους σας κανονικά. Όταν δεν πληρώνουμε τους φόρους μας σωστά, στερούμε τις μίζες των υπουργών, τις κλειδές των μοναχών, τα δις των τραπεζών, τους παχυλούς μισθούς των συμβούλων. Είναι θέμα ευθύνης, είναι θέμα συνείδησης. Γιατί η φορολογική συνείδηση είναι κοινωνική συνείδηση. Ξεκινάει από όλους και ωφελεί έναν. Υπουργείο Οικονομικών. Με συνέπεια για τον πολίτη. Κύριε Υπουργέ μου,
Πού θα πάει αυτή η υπόθεση με τους αγρότες? Η Ελλάδα μετά από... χάσαμε και το λογαριασμό. 7-8 μέρες πια. Διαιρεμένη σε 4-5-6 κομμάτια. Τι γίνεται? Ναι, ναι, η διαφορά, κύριε Καούρη, γιατί προσπαθώ κι εγώ να είμαι σαφής και να διατηρήσω, ας πούμε, την ψυχραιμία μου με όλα αυτά που ακούω και βλέπω, είναι ότι ένα νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις. Εσείς βλέπετε μόνο τη μία. Ναι. Δεν βλέπετε δηλαδή τα θετικά που υπάρχουν από αυτή την κατάσταση. Έχει θετικά αυτή η κατάσταση, κύριε Υπουργέ? Φυσικά, κύριε Καούρη. Που άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε στις δουλειές τους. Που οι αγρότες μας έχουν εγκατασταθεί πλέον μόνιμα στις εθνικές οδούς, λες και δουλεύουν στα διόδια οι άνθρωποι. Έχετε συνειδητοποιήσει ότι αυτές είναι οι μεγαλύτερες αγροτικές κινητοποιήσεις και τα μεγαλύτερα μπλόκα όλων των εποχών? Καλά, είναι, αλλά δεν είστε και πρωτοπόροι και επί Πασόκ γινόταν αυτά τα πράγματα. Και τώρα συγκρίνετε τα μπλόκα, τα μπλοκάκια του Πασόκ με τα μπλόκα της Νέας Δημοκρατίας. Κάνουμε και χιούμορ, Υπουργέ. Μα τι κάνουμε και χιούμορ, κύριε Καούρη? Αυτή τη στιγμή είναι οι πιο πετυχημένες κινητοποιήσεις. Είναι τα τεράστια τα μπλοκ. Έχει πετύχει δηλαδή. Δηλαδή θέλατε να συμβεί αυτό που συμβαίνει? Φυσικά. Φυσικά. Πρώτη φορά είναι όλος ο ελληνικός λαός τόσο πολύ ενωμένος. Υπάρχει ένα αραγές μέτωπο αυτή τη στιγμή, το οποίο έγινε με προσπάθειες φιλότιμες της κυβέρνησης. Δεν μπορώ να σας καταλάβω, γίνεστε λίγο πιο σαφείς. Βέβαια. Έχουν έρθει όλοι μαζί. Είναι Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ. Είναι όλοι αγκαλιασμένοι αυτή τη στιγμή. Οι αγρότες μας. Βέβαια. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι περνάνε καλά. Διασκεδάζουν, μαζεύονται εκεί, παίρνουν τα βράδια τους, έχουν στήσει τέντες. Εγώ πέρασα, ας πούμε, και άκουγα κάτι καλαματιανά καταπληκτικά. Τραγουδούσαν και σουξέ της εποχής και Βέρτη και Ελικοκίνου. Και υπάρχει δηλαδή μία διάθεση γιορταστική. Μία διάθεση χαράς, μάλιστα. Βλέπετε εσείς να υποφέρουν. Τι θα κάνετε? Θα καθόσαστε στο καφενείο να το ξύνουν? Σας παρακαλώ πολύ, μην με αναγκάζετε δηλαδή να βγαίνω έξω από τα ρούχα μου. Μετά έχετε δει ότι έχουμε προοδεύσει λαός. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, εμείς δεν είμαστε μια αγροτική χώρα πια. Δεν βασιζόμαστε στην αγροτική μας οικονομία. Γι' αυτό δεν δίνουμε και έμφαση σε αυτό. Τον ενδιαφέρει τον άνθρωπο να πάει να σπείρει στάρι, καλαμπόκια και αυτά. Όλο άλλο θα πει δουλεύουν. Για τους αγρότες μιλάμε. Βέβαια. Γιατί οι αγρότες αυτοί, ναι, είναι επιχειρηματίες. Άστε που έχουμε δώσει και παράδειγμα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή τη στιγμή ξεκινάνε κινητοποιήσεις όλοι οι αγρότες της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας. Μετά από τις δικές μας κινητοποιήσεις. Μετά από τις δικές μας κινητοποιήσεις, μάλιστα. Έχω μείνει άφωνος, δεν τα περίμενα όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι. Αυτό όσον αφορά τους αγρότες. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι όμως που δεν μπορούν να διασχίσουν τις εθνικές οδούς. Μαστιεύεστε. Οι υπόλοιποι δεν μπορούν να πάνε στις δουλειές τους. Μαστιεύεστε, κύριε Καούρη. Τα φορτηγά που μένουν και σαπίζουν. Σας παρακαλώ, κύριε Καούρη, δεν σκέφτεστε πριν μιλήσετε. Εγώ. Σκεφτείτε μόνο αυτό που θα σας πω. Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι δεν έχουν σκοτωθεί στις εθνικές οδούς επειδή είναι αποκλεισμένες. Σκεφτείτε πόσοι δεν έχουν μείνει ανάπηροι. Ξέρετε ότι μιλούσα με τον διοικητή της Τροχέας και μου έλεγε: έχουν μειωθεί τα ατυχήματα στις εθνικές οδούς αυτό το οκταήμερο κατά 800%. Δεν έχει ανοίξει ρουδούνι. Γι' αυτό δεν βγαίνει κανείς να πει τίποτα. Να πει συγχαρητήρια στην κυβέρνηση. Μην μου φωνάζει. Που δεν υπάρχουν τραυματίες, που δεν υπάρχουν νεκροί. Που αυτή τη στιγμή έχουμε σώσει τόσο κόσμο. Να ακούσουμε ένα ευχαριστώ. Που η τρύπα στην οικονομία της χώρας αυτή τη στιγμή είναι η υγεία. Είπε κανένας τίποτα? Δεν ακούσαμε να ευχαριστώ. Ένα άλλο θα σας πω, πάρα πολύ απλό. Με πήρε να με συγχαρεί ο Υπουργός Οικονομίας και μου λέει, ας πούμε, καταφέραμε πρώτα απ' όλα ένα πρώτο βασικό στόχο, να μειώσουμε το έξοδο στα καύσιμα. Και αυτό και άλλο πράγμα καταφέραμε. Βέβαια, διότι δεν κυκλοφορεί ο κόσμος με τα αυτοκίνητα. Και έτσι έχουμε μια τεράστια οικονομία από καύσιμα. Τεράστια οικονομία. Τεράστια οικονομία. Καλά, κύριε Υπουργέ, μην κάνετε έτσι. Μετά βλέπετε ότι είναι όλες οι οικογένειες μαζί συγκεντρωμένες. Και οι άνθρωποι πώς πηγαίνουν από εδώ και από εκεί? Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό? Βεβαίως. Διότι θέλαμε να ενισχύσουμε πάρα πολύ και την ακτοπλοεία και την αεροπορία. Αυτή τη στιγμή μετακινούνται με.